για να υπάρξει και για να διατηρηθεί το πνεύμα της Μικράς Ασίας. Τον προκαλώ λοιπόν, όπως ο Πανιώνιος αρνήθηκε να πάρει μέρος στο Σαπόρτα επειδή δεν κέρδισε το Σαπόρτα, δεν κέρδισε το κύπελο, ο κύριος Εμφιετζόγλου, ο ίδιος και με δική του πρωτοβουλία, εάν θέλει να εξακολουθεί να είναι περήφανος για τα πιστεύω του, όχι τα αθλητικά, αλλά τα κοινωνικά και τα ιστορικά του πιστεύω, να αρνηθεί ο ίδιος και να λύσει το πρόβλημα από το να συμμετάσχει ο Ηρακλής τουλάχιστον σε κάτι που δικαιούται να συμμετάσχει ο Πανιώνιος. Αν θέλει τουλάχιστον να είναι ήσυχος με τη συνείδησή του και με την πορεία του σε αυτά τα προβλήματα. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα του κ. Φιετζόγλου, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα αγώνα δικαίου. Δεν ζητιανεύουμε τίποτα. Το απαιτούμε. Απαιτούμε την αναγνώριση της θέσης του Συλλόγου. Δεν μιλάμε για ιστορία, γιατί η ιστορία έχουμε πάρα πολύ μεγαλύτερη από όλους τους συλλόγους. Έχουμε όμως κάτι που το αποκλείτουν τεχνιέντος οι ενδιαφερόμενοι. Έχουμε και παρόν και μέλλον. Η συμμετοχή του Ηρακλή είναι μια απόφαση η οποία μας χαροποιεί, αλλά επίσης μας αναγκάζει να δουλέψουμε πιο σκληρά για να ανταποκριθούμε και σε αυτές τις νέες υποχρεώσεις μας. Πιστεύουμε στον Ηρακλή ότι με τη συστηματική δουλειά που κάνουμε συνεχώς, ότι θα είμαστε έτοιμοι και θα αποδώσουμε πάρα πολύ καλά και στη Σουπρολίγκα. Θα συμφωνείτε φυσικά ότι θεωρείται πρόκληση για τον Ηρακλή, καθώς ύστερα από 5 χρόνια επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και σίγουρα θα στοχεύει και σε μια σημαντική διάκριση στην Ευρώπη, γιατί του λείπει αυτή η διάκριση. Είναι πρόκληση και πρόσκληση για μας να δουλέψουμε σκληρά ώστε να πετύχουμε και στη Σουπρολίγκα, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν, μια πάρα πολύ καλή θέση, έτσι ώστε και χαρά να δώσουμε στους φιλάθλους του Ηρακλή και στο μέτρο του δυνατού να αντιπροσωπεύσουμε επάξια τη Θεσσαλονίκη και τον μπάσκετ της πόλης μας στην κορυφαία αυτή ευρωπαϊκή οργάνωση.